και θα πάω σε μία εκ των συνηγόρων των θυμάτων, των οικογενειών θυμάτων, στο Μάτι. Στο Μάτι, την κυρία Ειρήνη Μαρούπα, γνωστή δικηγόρο, η οποία μάλιστα είναι και υποψήφια ευρωβουλευτής, να το πω αυτό, με το Συμμετέχω για την Εθνική Κυριαρχία και την Κύπρο. Κυρία Μαρούπα, καλημέρα. Καλημέρα σας. Και ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρούπα, πώς καταλήξαμε σε μια απόφαση που έχει σηκώσει θύελλα και πάλι στην κοινωνία? Ντρέπονται οι λέξεις, γιατί δεν ντρέπονται αυτοί που τις λένε. Αυτή είναι η απάντηση. Έχει χαθεί η τσίπα και από τους δικαστές και από το πολιτικό σύστημα σύσσωμο. Άλληλο υποστηρίζονται, άλληλο συγκαλύπτονται. Έχουν ταυτιστεί οι τρεις εξουσίες, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική, και δυστυχώς έχει ταυτιστεί μαζί τους και η τέταρτη εξουσία, αυτή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στην πραγματικότητα αυτό που παρακολουθούμε είναι ένα κράτος που αρνείται να λειτουργήσει, δεν θέλει να λειτουργήσει, έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει. Και πια δεν το λέει με λόγια στους κατοίκους του, με τα δάνεια που ζούσαμε παλιά, με τα ίμια που χάθηκαν, ένας βράχος και δεν πείραζε που πήρε τη σημαία ο αέρας, αλλά αρνείται να λειτουργήσει και με θανάτους των πολιτών του. Δηλαδή τους σκοτώνει και μετά έρχεται η δικαιοσύνη και λέει καλά σας κάνανε και σας σκοτώσανε. Γι' αυτό είναι και τόση η οργή, όχι μόνο από τα θύματα, όχι μόνο από τους συνηγόρους, αλλά από όλη την κοινωνία. Δεν το χωράει νους ανθρώπου ότι αθωώθηκαν άνθρωποι κατηγορούμενοι για τις ανθρωποκτονίες στο Μάτι, αφήστε το σε βαθμό πλημελήματος που εξευτελίστηκε η διαδικασία από την αρχή, από τότε που ο ανακριτής μετεπιτάσεως τρεις φορές ζητούσε να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και δεν γινόταν, αλλά εδώ αθωώθηκαν άνθρωποι που φεύγαν επίτηδες από τη φωτιά για να σώσουν το τομάρι τους και υπηρεσιακά και σωματικά. Για να μην καούν ζωντανοί και για να μην κάνουν και δουλειά και βρουν ευθύνη. Γιατί δεν έκανε δηλαδή όλα όσα έπρεπε. Και αυτούς τους ανθρώπους ήρθε το δικαστήριο και τους αθώωσε. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Και δεν είναι να πεις ότι δεν είχαν τα στοιχεία, ότι καταλάβανε λάθος. Πραγματικά οι περισσότεροι δικηγόροι της παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας, ναι, αναγκαστήκαμε στον πραγμάτων, εγώ τουλάχιστον που δεν είχα παρακολουθήσει μεγάλο μέρος της ακροαματικής διαδικασίας, αναγκάστηκα και κάθεσα και το έκανα για αυτό το σκοπό. Διάβασα 6.000 σελίδες που ήταν τα πρακτικά της δίκης, ξεχώρισα με λεπτομέρεια από ποια αποδεικτικά στοιχεία αποδεικνύονται οι κατηγορίες και τους τα είπα, έκανα γραπτή αγόρευση, την έγραψα, αγόρευα 2 μέρες για να βεβαιωθώ ότι τα είπα όλα, και το έκανα όλο αυτό όχι από επαγγελματικό καθήκον, ούτε καν για τους νεκρούς στο Μάτι. Τους το είπα, το κάνω, μήπως υπάρχει ελπίδα, τους είπα, να ανασυγκροτήσουμε αυτό το κράτος, να βοηθήσουμε, η απόφασή σας να βοηθήσει, να σταθεί αυτό το κράτος πάλι όρθιο στα πόδια του, να αποδείξετε ότι η δικαιοσύνη δεν έχει ξεχάσει τη βασική της λειτουργία, που είναι η αποκατάσταση της τροφής σας κοινωνικής ισορροπίας. Αυτά λοιπόν τα ακούσαν αυτοί οι κύριοι εκεί που αποφάσισαν, από το ένα αυτοί τους μπήκαν, από το άλλο τους βγήκαν, τα γράψανε στα παλιά τους τα παπούτσια. Και είμαι δυστυχής που αναγκάζομαι να μιλήσω με αυτόν τον τρόπο για δικαστική απόφαση και για δικαστήριο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μας είπαν ότι εσείς ό,τι και να λέτε, εμείς αποφασίζουμε, σκασίλα μας μεγάλη και 104 νεκροί, και που κανένας δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Και που σε βαθμό κακουργήματος γίνανε όλα αυτά, γιατί ο εισαγγελέας της έδρας περιφραστικά διαμόρφωσε σε βαθμό κακουργήματος την κατηγορία του, την πρότασή του. Όταν λέει ο εισαγγελέας ότι ξέρετε κάτι, όλοι γνώριζαν ότι από τις 5 και 4 και μετά η φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα, το είπαν οι κατηγορούμενοι, δεν το λέγαμε εμείς, και η φωτιά θα μπει μέσα σε οικισμούς και θα απειλήσει ανθρώπινες ζωές, αυτός είναι ο ορισμός του κακουργήματος. Αν δεν κάνεις τίποτα να το αποτρέψεις, αυτό το ζημιογόνο αποτέλεσμα, σημαίνει ότι αποδέχεσαι ότι θα πεθάνουν άνθρωποι. Αυτοί λοιπόν αποδέχονταν, το είπε ο εισαγγελέας. Δεν ήταν η κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, αλλά όχι και να αθωωθούν όλοι για όλα.
ακόμα και οι ένοχοι αθώθηκαν για όλα. Οι ένοχοι καταδικάστηκαν για ένα ψήγμα της αρχικής κατηγορίας με τέτοια χειρουργική λεπτότητα και διάκριση που ξεμίζει ακόμα και τον, όχι τον καλό προαίρετο, και τον αφελή. Ακόμα και στον αφελή λέει ότι ρε παιδιά εδώ κάτι δεν πάει καλά. Τι κάνανε αυτοί? Θέλετε να πείτε, κυρία Μαρούπα, ότι ακόμη και οι έστω 6 από τους 21 που καταδικάστηκαν, καταδικάστηκαν με τρόπο που να πέφτουν όσο το δυνατόν στα πιο μαλακά? Ακριβώς. Εντελώς μαλακά, τόσο πολύ που είναι προκλητική άποφαση. Έχει θράσος αυτή η δικαστική απόφαση. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν περίμενα τέτοια συμπεριφορά από το δικαστήριο και τέτοια έκδοση απόφασης. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή, όλο που έλειψε από το μάτι ήταν η Αφροδίτη Ανδραβίδας που εξετράπη στις 6 ώρα προς Μότο Ρόιλ και τα δύο Σινούκ. Τίποτα άλλο δεν έλειψε. Οι μετασταθμεύσεις είχαν γίνει όλες καλά. Οι απογειώσεις, οι προσγειώσεις όλα είχαν γίνει καλά. Τα άλλα τρία Σινούκ που είχε διασφαλίσει ο κύριος Βαρδινογιάννης από νωρίς ότι διατίθεντο από το στρατό μέσω του κυρίου Αποστολάκη για την κατάσβεση πυρκαγιών εκείνη τη μέρα λόγω της Motor Oil. Που δεν απογειώθηκαν. Ήταν καλά, όλα τα άλλα ήταν τέλεια. Δηλαδή, και έφταιγε ο επίγειος επικεφαλής, η τελευταία τρύπα του ζουρνά που δεν ενημέρωσε και δεν συντόνισε. Και τι να συντονίσει, αυτοί εκεί όλοι κάναν αέρα στον Τόσκα, ο οποίος έκανε αέρα στον Βαρδινογιάννη. Τι είναι πραγματικότητα. Χωρίς καμία μομφή βέβαια για τον Βαρδινογιάννη, για τον εξής λόγο. Εγώ από την ακροαματική διαδικασία και από την ανάγνωση των πρακτικών, αυτό που αποκόμισα είναι πραγματικά ότι οι άνθρωποι είναι τόσο ηλιθιωδώς ανίκανοι και ακατάλληλοι για οποιαδήποτε δουλειά τους αναθέσει ένα κράτος, που πραγματικά αν ο επιχειρηματίας δεν είχε από πολύ νωρίς, από τις 12 η ώρα, ανησυχήσει και αρχίσει τα τηλέφωνα στον Αποστολάκη και στην Πυροσβεστική, είμαι σίγουρη ότι η Motor Oil θα είχε ανατιναχθεί. Μιλάμε για τέτοια έκπτωση εθνικής λειτουργίας. Μιλάμε για το πάτο. Είμαστε στον πάτο και περιμένουμε ποιος είναι ο επόμενος που θα ανατιναχθεί. Κυρία Μαρούπα, είναι σαφές αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω δύο πρακτικά ζητήματα για τα οποία δεν έχουμε τη νομική γνώση που έχετε εσείς. Σήμερα το πρωί η εισαγγελέα του Αερίου Πάγου παρήγγειλε άσκηση έφεσης και χθες η πρόεδρος του Αερίου Πάγου ζήτησε επιτάγχυση καθαρογραφής για να μην υπάρχει παραγραφή αδικημάτων. Πώς τα σχολιάζετε? Φοβούνται την κατακραυγή πια του κόσμου, γιατί υπάρχει κύμα εναντίον της δικαιοσύνης. Δεν μιλάμε απλώς για άρση της εμπιστοσύνης σε έναν, αν δεν είναι ο πιο βασικός από τους βασικότερους θεσμούς. Για μένα είναι ο βασικότερος. Αν η δικαιοσύνη πήγαινε καλά σε αυτή τη χώρα, δεν θα ζούσαμε αυτά τα χάλια που ζούμε, ούτε πρέσπες θα ζούσαμε, ούτε μνημόνια θα ζούσαμε, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και ο κάθε κατεργάρης θα καθόταν στον πάγκο του, γιατί θα πήγαινε φυλακή. Δεν θα ζούσαμε διασπάθηση χρημάτων την 7-17, όλα αυτά που ακούμε και που έχουν σαν συνέπεια τη δολοφονία ανθρώπων. Έτσι, έχουμε φτάσει στο μεδούλι πια της διάλυσης αυτού του κράτους. Άρα λέτε αυτοί, ότι... λοιπόν, τι κάνουνε τώρα? Ναι. Κάνουν μια επικοινωνιακή διαχείριση της κατακραυγής και λένε έλα μωρέ, έχετε κακίνο, θα σας δώσουμε, μην σας πειρίνει, μην στενοχωριέστε, όλα καλά θα πάνε. Τι να την κάνουμε τη σύντομη καθαρογραφή σε ένα αδίκημα που δεν τιμωρήθηκε ούτε θα τιμωρηθεί. Ούτε η άσκηση... Ποιος θα πάει να παρακολουθήσει? Ούτε η παραγγελία για άσκηση έφεσης σας καλύπτει, τη εισαγγελέα του Αερίου Πάγου? Κοιτάξτε, να καλύψει τι έπρεπε, να είναι σε βαθμό κακουργήματα. Λοιπόν αυτοί όλοι οι κύριοι να έχουν ενεργήσει την ώρα που έπρεπε. Και όταν ο ανακριτής έστελνε συνέχεια και ζήταγε αναβάθμιση σε βαθμό κακουργήματος, όπως αποφάσισε και το Συμβούλιο Πλημελιωδικών την παραπομπή σε βαθμό κακουργήματος, αλλά έλειπε η ποινική δίωξη. Καταλάβατε, είχε χτίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών χωρίς θεμέλια. Και ήρθε το Συμβούλιο φετά και είπε: μα δεν έχω ποινική δίωξη, οπότε δεν μπορώ να κάνω κακούργημα. Το δικαστήριο λοιπόν αυτό έπρεπε να κάνει. Να πει: εγώ απέχω, έχω διαπιστώσει ότι είναι κακούργημα αυτό και ξαναστέλνω στην εισαγγελία που θα ήταν αναγκασμένη πια να ασκήσει δίωξη βαθμό κακουργήματος. Όμως αυτή η διαπλοκή που γνωρίζουμε όλοι, που κάνει το δικαστή από πρωτοδίκαια αρεοπαγήτη σε 1,5 με 2 χρόνια το πολύ πολύ, που μετά τον κάνει και πρόεδρο ανεξάρτητης αρχής, τον κάνει και πρωθυπουργό, τον κάνει και υπηρεσιακό ή πολιτικό υπουργό ή πρόεδρο της Δημοκρατίας κλπ. Αυτό το σάπιο καθεστώς της διαφθοράς
και της διαπλοκής είναι αυτό που έφτιαξε το μάτι, πλημέλημα, και μετά το έφτιαξε και αθώοι όλοι, και φταίτε εσείς που καήκατε. Γιατί ήσασταν εκεί? Δεν έπρεπε να ήσασταν εκεί, έπρεπε να πετάξετε μόνοι σας. Κυρία Μαρούπα, όπως επίσης απαλλάχθηκαν όλοι οι αυτοδιοικητικοί. Ναι, 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 δηλαδή, όλοι οι αυτοδιοικητικοί, πολιτικοί αυτοδιοικητικοί. Τα κάρατε όλα τέλεια. Και θέλω να σας το πω, γιατί είναι ανατριχιαστικό. Υπάρχει διάλογος, δηλαδή να κλαις, γελάω και να κλαις η κατάσταση. Υπάρχει διάλογος της περιφέρειας με την πυροσβεστική. Παίρνει ένας από την πυροσβεστική και λέει: στείλτε μου 13 λεωφορεία τώρα και έχετε κόσμος. Και η απάντηση, ξέρετε ποια είναι? Τι λες τώρα, 13, ούτε 3 δεν έχω. Και αυτή αθωώθηκε μετά. Και μάλιστα, επειδή του είπε από την πυροσβεστική, η απάντηση ήταν: είστε με τα καλά σας και έχετε κόσμος, θέλω λεωφορεία, τσακιστείτε. Η απάντηση, ξέρετε ποια ήταν? Στείλτε μου έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου. Μάλιστα. Και η κυρία αυτή μας λέει ότι αισθάνεται δικαιωμένη σήμερα, γιατί ενημέρωσε καλά με τα φυλάδια, λέει, που έβγαλε, τα είχε πληρωμένα τα φυλάδια για την πυροπροστασία, τα οποία δεν τα είδε ποτέ κανένας μάρτυρας, κανένας πυροσβέστης, κανένας δεν είδε βίντεο, και αυτό από το δικαστήριο θεωρήθηκε. Τα τιμολόγια που είχαν πληρωθεί και ένα φυλάδιο της πλάκας που μας φέραν στο δικαστήριο, ότι είχε εκπληρώσει την κατανόμω υποχρέωση της περιφέρειας για ενημέρωση των πολιτών πώς θα προστατευθούν από τη φωτιά. Θα φύγουν, θα κάτσουν στο σπίτι, πού θα πάνε, τι ρούχα θα φοράνε, τι παπούτσια θα φοράνε. Και εγώ τους ήταν ποδαράκια παιδιού 5 χρονών, έλειωσε το παιδάκι, λιώσανε τα πόδια του. Γιατί βγήκε έξω με τα σαγιοναράκια τον καλή μαμά του. Μανούλα του που είπε στο δικαστήριο, και κλαίω ακόμα που το θυμάμαι, ότι ντρέπομαι που δεν βοήθησα περισσότερο το παιδί μου. Και χασκογελούσαν από κάτω οι κατηγορούμενοι εκεί, διότι γνωρίζανε ότι δεν θα υπάρξει ποτέ καμία τιμωρία, και ότι αυτό που είχε πει ο Ματθεόπουλος στο Λιώτσιο, και το ακούσαμε με τα αυτάκια μας και πάθαμε σοκ τεράστιο, ότι μεγάλε μην τα βάζεις με το σύστημα, θα σε λιώσουμε. Θα σου κάνουμε ό,τι έκανε ο Καπέλιος στο Βασιλιάδη, που πήρε φωτιά, πήραν φωτιά τα κύθυρα και τον αφήσανε να καεί, να καούν τα κύθυρα για να βρει τον πελάτο Βασιλιάδη για να τον αποστρατεύσουν. Όταν λοιπόν η δικαστική απόφαση έρχεται και δικαιώνει το ηχητικό του Ματθεόπουλου, την ενέργεια Καπέλιου να αφήσει τα κύθυρα να καούν για να υπονομεύσει το Βασιλιάδη, τον εκβιασμό του Λιώτσιου να μην κάνει καλά τη δουλειά του, όταν έρχεται και δικαιώνει αυτούς που φυγωμαχούσανε και την κοπανίσανε την ώρα της κρίσης, στην οποία έπρεπε να σβήνουν φωτιά και πηγαίναν όπου δεν είχε φωτιά, εντάξει. Η πόλη σε άλλο, κύριε Σαχίνη. Κυρία Μαρούπα, επειδή πρέπει να σας αποδεσμεύσω, ξέρω ότι έχετε άλλη υποχρέωση, θέλω να σας ρωτήσω κάτι, γιατί εκτός από νομικός εκφέρετε και δημόσιο λόγο. Κατά τη γνώμη σας, αν ένα από τα τελευταία καταφύγια για τον πολίτη που είναι ο χώρος της δικαιοσύνης είναι σε πλήρη θεσμικό βάλτο, αυτό προοικονομεί και για τις επόμενες υποθέσεις? Δηλαδή, είχαμε Μάνδρα, είχαμε Μάτι, είχαμε Θεσσαλία, έχουμε Τέμπη. Κατά τη γνώμη σας, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο? Ξέρετε, κάποτε λέγανε οι παλιοί ότι ο δικαστής πρέπει όχι μόνο να είναι τίμιος και να φαίνεται τίμιος. Εδώ λοιπόν είχαμε το παράλογο, μια που επικαλεστήκατε και τη Μάνδρα, το πολύ περίεργο αποτέλεσμα μιας κληρώσεως, στην οποία η ίδια πρόεδρος είναι από 35-40 που κληρώνονται. Η ίδια πρόεδρος είναι στη Μάνδρα, η ίδια πρόεδρος είναι στην πυροσβεστική, με ίδιους κατηγορουμένους και συνηγόρους, που κάει και ένας πυροσβέστης στην προσπάθεια του απεγκλωβισμού μιας κυρίας, μιας γυναίκας, στο παλαιό Φάληρο, σε ένα κτίριο. Η ίδια πρόεδρος είναι στο Μάτι. Πόσο πιθανό άραγε μαθηματικά και στατιστικά είναι αυτό να συμβεί? Δεν ξέρω. Ας αναρωτηθούμε όλοι. Τώρα για το φαύλο κύκλο που είπατε, ναι, ναι. Δεν είμαστε σε φαύλο κύκλο. Είμαστε σε μια κάθετη πτωτική πορεία στον γκρεμό. Και το αποτέλεσμα είναι σίγουρο. Είναι ο θάνατος. Τα Τέμπη δείξανε το δικαστικό τους δρόμο. Δεν είναι κανένας φυλακή. Ένας είναι. Ο Βλακός Σταθμάρχης, όπως τον αποκαλώ εγώ. Βρήκανε λοιπόν τον τελευταίο τροχό της αμάξης να του τα ρίξουν απάνω του, ενώ φταίνε χιλιάδες φορές περισσότερο όλοι από πάνω του και σε βαθμό κακουργήματος οι υπόλοιποι, με την τηλεδιοίκηση κλπ. Και τους έχουν βγάλει με περιοριστικούς όρους έξω.
στο κακούργημα που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα Τέμπη, να ξέρετε. Οι ποινές, αν υπάρξουν ποινές, θα είναι πολυετής, θα είναι καθήρξης, θα είναι 15 χρόνια κατασυγχώνευση. Εκτιτέα 15 χρόνια. Που σημαίνει αυτό ότι δεν τον βγάζεις τον άλλο έξω να πάει τη βόλτα του. Τον κρατάς φυλακή γιατί θα μείνει και φυλακή. Το γεγονός δηλαδή ότι ήδη τους έχουν βάλει περιοριστικούς όρους και αγνοήσανε παντελώς το γεγονός ότι υπήρξαν έντιμοι άνθρωποι που παραιτήθηκαν. Ο υπεύθυνος εκεί που τον είχατε βγάλει στην εκπομπή σας είδα, ο υπεύθυνος της επιτροπής εκεί της ασφάλειας. Μάλιστα. Της τρενοσέ, του τρέιν. Ναι, 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 ναι. Αυτός λοιπόν... Κύριε, μισό λεπτό, μιλάω σε ραδιόφωνο. Ένα λεπτό. Μάλιστα. Αυτά συμβαίνουν στη σύνδεση. Ελάτε, κυρία Μαρούπα. Ναι, γιατί έχω σταθεί. Αντιληπτό, αντιληπτό. Είναι και θυμωμένος ο κύριος. Αντί να είναι θυμωμένος με το σύστημα, είναι θυμωμένος μαζί μου. Λοιπόν, και δείξανε λοιπόν, έχουν δείξει ότι η πρόθεση είναι εντάξει, θα κάνουμε μία διαδικασία ωραία, θα την πληρώσει σίγουρα ο Σταθμάρχης. Και όλοι οι υπόλοιποι θα διαφύγουν του κινδύνου, τον κίνδυνο. Αν σας ζητούσα... Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Να σωθούμε σε όλο αυτό που έχουμε. Αν σας ζητούσα, κυρία Μαρούπα, να βάλετε έναν τίτλο και με νομικό, αν θέλετε, υπόβαθρο στο πρώτο μέρος, γιατί δεν κλείνει εδώ η ιστορία, με το μάτι, μετά από 6 χρόνια, άλλη μεγάλη ιστορία, η χρονοκαθυστέρηση, τι τίτλο θα βάζατε? Εγώ ο τίτλος που βάζω είναι «Η πόλη σε άλλο». Αυτό αποδείχθηκε πια η κατάλυση, η θεσμική παράλυση του κράτους σε όλα τα επίπεδα. Και ο δεύτερος τίτλος που βάζω είναι ότι μην ανησυχείτε, δεν θα τιμωρηθείτε ποτέ όσοι διορίζεστε σε δημόσιες θέσεις. Κάντε ό,τι θέλετε ή μάλλον μην κάνετε τίποτα, πάρτε μίζες από όπου θέλετε, δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας. Κυρία Μαρούπα, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Ειρήνη Μαρούπα, μία εκ των βασικών νομικών συγγενών θυμάτων στο ΜΑΤΙ.